πολλοί από εσάς έχετε εκπαιδευτεί να είστε επιθυμείς στους ανώτερούς σας, συνήθως τα αφεντικά σας, οι διευθυντές σας. Είδαμε χθες το πλοίο που είχε νερά, είχε εισρωή και τους έδωσαν εντολή, χωρίς να νοιαστούν για τις ζωές τους, να μην το εγκαταλείψουν. Και είχαμε ήδη έναν νεκρό. Έχουμε στην ιστορία το πείραμα του Μίλιγκραμ, όπου έδινε ένας ανώτερος, ένας επιστήμονας, εντολές να παθαίνει ηλεκτροσόκ κάποιος, ευτυχώς ψεύτικο, αλλά αυτοί που δέχονταν τις εντολές δεν το ήξεραν. Πίστευαν ότι πατούσαν το κουμπί και έδιναν ηλεκτροσόκ σε κάποιον και δεν σταματούσαν. Έχουμε λοιπόν έναν εγκέφαλο που έχει πιστεί ότι «Α, επειδή αυτός είναι αφεντικό, α, επειδή αυτός είναι μορφωμένος, ξέρει». Δεν έχουμε όμως προσθέσει το ότι πολλές φορές ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων δεν νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους. Δεν λέω επίτηδες. Εν αγνία του δεν μπορεί να καταλάβει την ανθρώπινη αξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καθόμαστε. Δεν υπακούμε. Δεν στεκόμαστε καν. Αρχίζουμε και ερχόμαστε σε επαφή όχι με αυτό που μας λέει ο ανώτερος, αλλά με την ομοί πραγματικότητα. Εδώ κάποιος κινδυνεύει, είτε εγώ είτε κάποιος άλλος, και φεύγουμε. Αν δεν μπορούμε να σώσουμε, που είναι πολύ πιθανό, δεν κοιτάμε να υπεργούμε από θέματα ενέργειας που έχουμε, γιατί μπορεί να οδηγήσει και εμάς στο θάνατο. Αν έχουμε περίσσευμα από θεμάτων, το καταλαβαίνουμε και σώζουμε. Ακολουθώντας το δικό μας παράδειγμα, θα δείτε ότι θα φύγουν κι άλλοι, ανακεφαλαιώνοντας. Πολλές φορές τα αφεντικά νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους και δεν έχουν καν αντίληψη ότι το κάνουν αυτό. Αναγνωρίζουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, όλων ισότιμα και των ζώων ισότιμα με εμάς, και ή σώζουμε αν έχουμε αποθέματα ενέργειας, το ζυγίζουμε πολύ καλά μέσα μας, δεν πάμε να το παίξουμε ήρωες, ή φεύγουμε έχοντας εμπιστοσύνη ότι κάνουμε το σωστό και ενστικτοδός θα ακολουθήσουν το παράδειγμα μας κι άλλοι και θα σωθούν. Ποτέ δεν είναι αργά.